Θεσσαλονίκη πόλη του μπάσκετ. Ένα βιβλίο, μια έκδοση που ήταν απαραίτητη, είναι γεγονός. Παρουσιάζεται επίσημα για πρώτη φορά εδώ που αλλού, στη Μητρόπολη του μπάσκετ. Και βεβαίως ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, και τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Καλαδοσφαίρησης ή αλλιώς Greek Basketball Academy. Είναι εδώ μαζί μας τα τρία τέταρτα. Ο ένας από τους τέσσερις είχε δουλειά χθες στο Βελιγράδι και έδρασε για μια ακόμη φορά εκεί. Φυσικά ενώ τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος θα είναι στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα. Αυτό που δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα για το βιβλίο, γιατί ακούσατε τα. Ούτως ή άλλως δεν έλεγες ποτέ. Το βιβλίο μιλάει από μόνο του εαυτό του. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι αυτό που λέω πάντα, ότι το μπάσκετ είναι αθλητισμός και αθλητισμός πάνω απ' όλα είναι πολιτισμός. Και πολιτισμός είναι να ξέρεις και να γνωρίζεις κάποια πράγματα. Να ξέρεις από πού προέρχεσαι, να γνωρίζεις την ιστορία σου. Και για να γνωρίζεις την ιστορία σου, θα πρέπει να τη μάθεις, θα πρέπει να τη μελετήσεις, θα πρέπει να τη διαβάσεις. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει και μέλλον και ότι αν δεν θυμάσαι το παρελθόν, πολύ σύντομα θα ξεχάσει και το παρόν. Για μας η ενασχόληση με τον αθλητισμό και με τον μπάσκετ ειδικότερα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει μέσα σε τέσσερις γραμμές. Όπως είπε και ο Λάτρος, ο αθλητισμός για μας είναι πολιτισμός. Και μέσα στα πλαίσια αυτά, το να καταφέρουμε μέσα από ένα βιβλίο να περάσουμε στον κόσμο, να του δώσουμε να καταλάβει ότι προσπαθούμε πάρα πολύ για να στηρίξουμε το μπάσκετ, να το αναπτύξουμε και να το διαδώσουμε, γιατί είναι και δύσκολες οι εποχές και, και γενικότερα για τις συγκυρίες του της οικονομικής του υπάρχουν, αλλά και για τον αθλητισμό. Εδώ και 2,5 χρόνια έχουμε ιδρύσει ένα σύλλογο με το όνομα Ελληνική Ακαδημία Καλαδοσφαίρησης. Ο στόχος αυτού του συλλόγου είναι να φέρουμε όσο δυνατόν τα νέα παιδιά στο μπάσκετ, γιατί το χρειάζεται και το άθλημα, αλλά και τα παιδιά. Προσπαθούμε πάρα πολύ σε αυτήν την τομέα μέσα στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι ορισμένα πράγματα που αφορούν το μπάσκετ πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση με το βιβλίο δεν έχει να κάνει τις τέσσερις γραμμές, αλλά έχει να κάνει με πράγματα που έχει ανάγκη το μπάσκετ. Όπως ένα απόλυτο στη Θεσσαλονίκη που έχει φέρει το μπάσκετ στην Ελλάδα. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε πολλούς από εσάς. Μα βοήθησαν στο να καταγράψουμε την ιστορία. Κάποιοι μάλιστα μας έδωσαν και ένα δεκαεξασίλειο αφιέρωμα που θα έχουμε πάρει το 1999, ίσως είναι στην ενότητά μας. Δεν μπορούμε να καταθέσουμε σε αυτό το βιβλίο. Εσείς πρέπει να μας κλείνετε. Εμείς απλά επιδιώξαμε να αναδείξουμε και να αποδείξουμε μάλλον ότι το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη δεν ξεκίνησε 200 χρόνια. Είναι πολύ παλιότερο. Το 50, το 40, όταν είχαν οι Γερμανοί 41, στο ιδιοκτορικό όμιλο, κάποιοι άνθρωποι δημιούργησαν ένα δικό του γήπεδο μπάσκετ για να μπορέσουν να παίζουν το 41 με τεράστια προβλήματα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υποστήριξη, για την αλήθεια στην δυσκολία που υπάρχει στην εποχή. Για να κάνουμε αυτό που κάνουμε, μας υποστηρίζουν οι άλλοι πλέον. Κάποιοι βέβαια είναι μαζί μας, κάποιοι άλλοι δεν είναι μαζί μας. Δεν πειράζει. Έτσι και ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για όλους μας. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε αυτό το ταξίδι στον χρόνο. Και ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο για όλους μας να μπορέσουμε να φωτίσουμε πτυχές και γεγονότα τα οποία δεν τα είχαμε ζήσει. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο, αυτό ήταν και το μεγαλύτερο μας άγχος. Γιατί είναι αλήθεια ότι κάναμε πάρα πολλές συσκέψεις. Είναι κάτι το οποίο μας άγχωνε ιδιαίτερα. Μέχρι να αρχίσουμε να γράφουμε, μέχρι να αρχίσουμε αυτή την μεγάλη έρευνα, διότι ήταν κάτι το οποίο μας φαινόταν σαν βουνό. Όταν κάναμε την πρώτη συζήτηση με τον Λάζαρο, τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν διευθυντής αυτής της εταιρείας, όπως ακούσατε νωρίτερα. Θέλω να πω ότι καλό θα ήταν και όσοι είστε εδώ πέρα και όσοι θα μάθουν τη δουλειά που κάναμε να μας εμπιστευτούν και το υπόλοιπο αρχείο που έχω. Οι φωτογραφίες που βλέπετε πίσω είναι οι περισσότερες στο βιβλίο, κάποιες άλλες δεν είναι. Και μπήκαν σκόπι μας σε αυτό το βίντεο για να δείξουμε ότι έχουμε και διάθεση, έχουμε και το υλικό, έχουμε και την όρεξη να προβάλλουμε, να αναδείξουμε στιγμές που ζήσατε οι περισσότεροι και οι οποίες δεν πρέπει να μείνουν κλεισμένες σε ένα δουλάπι. Πρέπει να τις μάθει ο κόσμος για να δει και τι κάνετε, γιατί είμαστε όλοι περήφανοι. Εμείς για το βιβλίο που γράψαμε και εσείς για όλα αυτά που κάνατε και προσφέρατε στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ό,τι και να πω εγώ. Τα έχουν πει όλοι προηγούμενοι, οπότε προτιμώ να διαβάσω ένα απόσπασμα που έτυχε να γράψω εγώ, αλλά νομίζω ότι αναδεικνύει το τι υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Αφηγείται ο κύριος Ροδόπουλος, ο Κώστας Ροδόπουλος. Εγώ έπαιζα στην παιδική ομάδα της ΚΑΝΘ και ήμουν ένα χρόνο πιο μικρός.
ήταν ο Λάκης, ο Τσάβας, ο Καλπίδης, οι 43 γεννηθέντες. Εγώ με το 44 ήμουν πάντα στην ομάδα. Ο Τσικίνας έγινε ένα rotation. Ο 10ος, ο 11ος και ο 10ος παίκτης έπαιρνε να αλλάξει σε κάθε αγώνα στην 12η με τον 13ο, 14ο και 15ο της ομάδας. Διαβάζοντας το βιβλίο και είμαι από τους πρώτους που το πήραν, γιατί παρακολουθούσα τη συγγραφή και είχα πολλά δεδομένα παιδιά. Διαπιστώνω ότι με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλη, θα έλεγα πάρα πολύ μεγάλη συμβολή των δύο παιδών παρουσιάζεται ένα βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έλειπε αυτούς όπως παρουσιάζεται. Πολλά λευκόματα ομάδων βγήκαν για το μπάσκετ το οποίο αναφέρονται. Θα αναφερθώ στην κίνηση ομάδα στη Χάν. Ένα λευκόμα το οποίο δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να βγει. Υστερεί πάρα πολύ σε πληροφόρηση από την έκδοση την οποία θα έχετε σε λίγο πιστεύω στα χέρια σας. Αναφέρεται για τη Θεσσαλονίκη πόλη του μπάσκετ. Ο Στύπας και τον Μάνε και αναφέρει όλα αυτά τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την προσωπική. Ξεκινάω από το 28-30 που ο Ηρακλής και ο Άρης πήραν τα πρώτα πρωταθλήματα Ελλάδος και θα συνεχίσω με την ομάδα του Γιάννη Τιονίδη και τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια, όπου για μια δεκαετία το θέμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέχρι την Πέμπτη ήταν ποιο θα παίξει ο Άρης, πώς θα παίξει ο Άρης, πού θα παίξει ο Άρης. Και την Πέμπτη ήταν κλειστά και τα μαγαζιά και οι δρόμοι, τα πάντα. Θυμάμαι μάλιστα που λέγανε χαρακτηριστικά ότι στην Αθήνα που ήταν τα θέατρα Δευτέρα, είχαν αδειά, κάνανε την Πέμπτη αργότερα και σε βρήσανε γιατί όλοι δεν πήγαν στο θέατρο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η αναγνώριση για τον Πάη Θεσσαλονίκης είναι γενική. Δυστυχώς το Πάη Θεσσαλονίκης δεν περνάει τις μέρες που θέλαμε και ακόμη πιο δυστυχώς δεν υπάρχει και φως του δρόμου να πούμε ότι ξέρεις κάτι, τελειώνουν αυτά, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Μέσα του βιβλίου αυτό, το οποίο απευθύνεται σε όλους. Οι οπαδοί θα χαρούν ιδιαίτερα βλέποντας τα κατορθώματα των ομάδων. Αυτοί που τα ζήσαν θα τα θυμηθούν. Αυτοί που δεν τα ζήσαν θα τα διαβάσουν και θα τα συγκρίνουν με αυτά που ακούσαν και θα δούνε μαρτυρίες παιχτών που καταθέτουν μαρτυρίες ψυχής τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη και λιγότερο του Ηρακλή, που σε εμάς μπορεί να ήταν γνωστά, όχι με κάθε λεπτομέρεια, αλλά σε αυτούς ήταν τελείως άγνωστα. Για τους φιλάθλους, όχι για τους οπαδούς. Είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο για την βιβλιοθήκη τους, διότι ανατρέχει στον αθλητισμό και στο Πάη Θεσσαλονίκης από την πρώτη στιγμή μέχρι και τελευταία. Για μένα τα περισσότερα γεγονότα τα έχω ζήσει και παρόλο που τα έχω ζήσει, όταν βλέπεις τις αναφορές από ανθρώπους, συναθλητές, προπονητές που έχουν ζήσει τα αντίστοιχα γεγονότα τα οποία έχουν δει από μια άλλη οπτική εικόνα, από μια άλλη οπτική γωνία αυτά τα γεγονότα, πάλι έχεις να κερδίσεις κάτι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι έζησα την περισσότερη διαδρομή και όταν ερχόμουν εδώ αισθανόμουν και λίγο άσχημα, λέω μήπως γιατί είμαι ακόμη ενεργός στον χώρο, μήπως ξέρω εγώ πρέπει να είμαι στο περιθώριο. Αλλά βλέποντας ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία και σε προσφορά εδώ από εμένα, πήρα πολύ μεγάλο κουράγιο. Θα ήθελα να πω ότι με ενδιέφερε στο βιβλίο και διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή όλα τα κεφάλαια, αυτά που δεν έζησα, αυτά για τα οποία είχα ακούσει πάρα πολλά και από τους συναθλητές μου που ήταν μεγαλύτεροι από μένα και από τους προπονητές μου και γενικά από τους ανθρώπους του μπάσκετ και ειλικρινά θα ήθελα αν μπορούσα να συνομιλήσω με όλους αυτούς τους ανθρώπους που προϋπήρξαν από μένα γιατί είναι ένας θησαυρός γνώσεων ακούγοντας και διαβάζοντας όλα αυτά που γράφονται για αυτούς. Μπορεί να νομίζω ότι είμαι μεγάλος, αλλά πραγματικά έχω πολλά χρόνια μέσα, γιατί από 8 χρονών προσπαθούσα να πάω στη ΧΑΝΘ από πολύ νωρίς, μια μισή ώρα πριν αρχίσει ένα παιχνίδι, να παρακαλέσω εκείνον τον φύλακα που ήταν και λίγο μπουτσός, να
ο κύριος Αλέκος να με βάλει να γυρίσω τα καρουλάκια με το σκορ για να μπορώ να δω ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει την ιστορία. Και αν αρχίσω να κάνω κάποιες πεντάδες εδώ, θα νομίζω ότι θα έπρεπε σήμερα να κάνω μια πεντάδα τον κύριο Ματσούκα, που πολλοί σίγουρα δεν το γνωρίζετε, τον κύριο Δαπόντε, τον κύριο Αλεξιάδη, τον κύριο Φιτανίδη, με playmaker ποιον άλλον, τον κύριο Κυνηγόπουλο. Να πάμε, όχι, δεν υπάρχει. Ο Κυνηγόπουλος είναι προπονητής, παίκτης, γραμματεία και τα κλειδιά από τα πολιτήρια. Δεν το συζητάμε. Αυτή η προσπάθεια που έκαναν είναι τρομερή, γιατί πραγματικά είτε είσαι μέρος της ιστορίας, είτε είσαι θεατής, είτε είσαι φύλαθλος, σε τσιγκλάει ώστε να μπορεί να έχεις ενδιαφέρον και να συνεχίσεις. Και βλέπω εδώ ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ένα χρόνο το Δαπόντε το βλέπω, στη σύμφυρη μονίμως. Λοιπόν, έδωσε ένα πρωτάθλημα στην ΠΟΚ, παλιά ένα πρωτάθλημα στην παράδοση. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να σεβόμαστε, να δουλεύουμε. Χαίρομαι που υπολόγεις για τα 300 άτομα, ότι αυτά είναι και τελειώσαμε, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνει σωστή δουλειά για να πούν οι νεότεροι παίκτες. Και αυτό που κάνουν αυτοί, όχι το σκεπτικό, αυτό είναι το σκεπτικό. Λοιπόν, αν τυχόν λοιπόν ενδιαφερόμαστε όλοι το μπάσκετ να είναι μπροστά, γιατί αργότερα τα παιδιά μας θα λένε, αν είναι άτομα δυνατό στην Ελλάδα, θα λένε ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, ο τάδε κτλ. Ήταν και αυτό το μπάσκετ. Άμα λοιπόν το μπάσκετ πέσει τελείως, δεν έχει καμία αξία ότι ήσουν στην εποχή σου, όταν οι άλλοι δεν θα ξέρουν καν αν το άτομο αυτό ήταν σε τέτοια έξαρση. Λοιπόν, η Χάν το έφερε το άτομο αυτό στην Ελλάδα. Ο αείμνηστος Τσικίνας βοήθησε τα μέγιστα. Χάρηκα που πήρε το όνομα του Τσικίνα η Χάν, δηλαδή γιατί με ρώτησε και είπα του Τσικίνα, θέλω να είναι αξιοκρατικά τα πράγματα. Εκεί που έχετε μια ταυτότητα του Νίκου του Κάζη, είναι πλαστή, την έβγαλε εγώ για να παίξω τότε στην Εθνική Ομάδα. Δεν γεννήθηκε ο Γκάλης στον Τρίλο, γεννήθηκε στην Αμερική. Τότε βιαζόμασταν για να παίξω στην Εθνική Ομάδα και πετύχαμε, γιατί είχαμε και έναν προπονητή από τη Θεσσαλονίκη, τον Γιάννη τον Λεωνίδη και τον βοηθό, τον Λέκτο Τζάμπ. Ναι, δεν θα σε δημιουργήσω απλώς συγχαρητήρια και τερμά. Συχνάζαμε σε δύο ζαχαροπλαστεία. Κάλλη και Πεταλούδα. Όλοι μαζί ήμασταν εκεί. Όλοι μαζί φέρναμε και πηγαίναμε στο γήπεδο να αγωνιστούμε. Αντίπαλοι. Τελείωσε το παιχνίδι, ξαναγυρνούσαμε όλοι μαζί παρέα. Δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ. Ήμασταν όχι μόνο φίλοι, οικογένεια. Όλοι οι παίκτες της Θεσσαλονίκης. Σε οποιοδήποτε σωματείο και ανήκα, σε οποιοδήποτε σύλλογο και ανήκα. Και θέλω να τονίσω κάτι, ότι το μπάσκετ μου δίδαξε και κανένα δύο πράγματα πολύ σοβαρά. Το ένα ότι μου έμαθε σε όλη μου τη ζωή να αγωνίζομαι για αυτό που θέλω να επιτύχω μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο που υπάρχει και ζω. Όσο πρέπει να το επιτύχω και θα το επιτύχω. Αυτή είναι η επιδίωξη του αγώνα. Και η ζωή συνεχίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και το τελευταίο είναι ότι δεν υπάρχει μπασκεμπολίστας που να μην τα μαλλιά του φυζάρισαν ή άσπρισαν τα αγωνιζόμενα. Γιατί το άγχος που κουβαλάει μαζί του τα τελευταία δευτερόλεπτα ενός αγώνα είναι ανεπανάληψη. Γι' αυτό γκριζάρουμε όλοι μας. Τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας πω μόνο. Να αγοράσετε όλοι το βιβλίο να το στηρίξουμε. Γιατί θέλουμε να βγάλουμε και άλλα βιβλία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ακόμα καλύτερα, να πάρουμε από δύο βιβλία και να χαρίσουμε ένα βιβλίο σε κάποιο από τους φίλους μας.